της αληθείας, πάντα που παρόν και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής κομικός, ενθέ και σκήνος στην τιμή, και καθάρισον εμάς από πάσης κύριος και σώσον αγαθέντα σιγά σημαμών. Αμήν. Να καθίσουμε. Όλοι θα φιλοξενηθούμε, και εγώ και εσείς. Από ένα, έχω ένα κήρυγμα μπροστά μου, του Αγίου Νικολάου του Βελιμίρεβιτς, που είναι ανεπανάληπτο. Ανεπανάληπτο. Και είναι ακριβώς ό,τι διερχόμαστε, ό,τι ζούμε. Αδελφοί μου, κανείς δεν είναι πιο λαμπρός από τον ήλιο. Πιο λαμπρός από τον ήλιο είναι μόνο ο άνθρωπος που πιστεύει στην τελική επικράτηση του καλού. Αδελφοί μου, κανείς δεν πιστεύει σοβαρά στο Θεό, εάν δεν πιστεύει στην τελική νίκη του καλού. Η πίστη στο Θεό και η πίστη στη τελική επικράτηση του καλού συμπίπτουν με τον ίδιο τρόπο που συμπίπτει το φως του ηλίου με τον ήλιο. Όπως αντικρίζει κανείς το φως του ηλίου και υποδέχεται την ύπαρξη του ηλίου, έτσι δεν μπορεί να πιστεύει κανείς στην τελική επικράτηση του καλού και να αρνείται την ύπαρξη του Θεού. Θα σταματήσω μια ερώτητα για να σχολιάσετε αν έχετε κάτι να πείτε. Ούτε αντίθετα, διότι το να πιστεύει κανείς στο Θεό πιστεύει, σημαίνει ότι πιστεύει στην έσχατη νίκη του καλού. Ο άνθρωπος για να πιστέψει στην τελική νίκη του καλού πρέπει να πιστέψει στο Θεό. Σταματάω, είναι μια ενότητα αυτή. Θέλει κάποιος να το πει αυτό που διαβάσαμε με δύο λόγια. Προτιμότερο να το πείτε. Ορίστε. Προτιμότερο να την κάνεις εσύ την. Να την κάνω εγώ. Τη διευκρίνηση. Ναι. Η πίστη στο Θεό προϋποθέτει πίστη στη νίκη του καλού. Τελικά δηλαδή, μετά από όσα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, την τελική νίκη θα την έχει το καλό. Και τίποτε άλλο. Γιατί λέει, όποιος πιστεύει στο Θεό, πιστεύει ότι στο τέλος το καλό θα είναι νικητής. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις στο Θεό και να μην πιστεύεις στη νίκη του καλού. Και για να αναφερθούμε και στο Ευαγγέλιο. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο, λέει ο Κύριος. Και ακόμη, αυτή εστί η πίστη ημών, αυτή είναι, αυτό είναι το πιστεύω μας. Ποιο? Ότι η πίστη είναι εκείνη που θα νικήσει τον κόσμο. Αυτή εστί η πίστη, η νική σας από τον κόσμο. Πιο απλά λοιπόν είναι ότι η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού που είναι νικητής και του θανάτου σημαίνει ότι το κακό στο τέλος θα είναι εκείνο που θα ιτηθεί παταγωδός. Και από εκεί πέρα θα υπάρχει για τους καλούς, για τους πιστούς. Αδελφοί μου, τη στιγμή που λιγοστεύει μέσα σας
το λέει για μας, η πίστη σας στην έσχατη νίκη του καλού λιγοστεύει και η πίστη στο Θεό. Όσο λιγοστεύει το πιστεύω μας στη νίκη του καλού, τόσο δεν πιστεύουμε και στο Θεό. Είναι τα δύο ενωμένα, Θεός και καλό, αφού τι με λέγεις αγαθό, λέει στο νέο ο Κύριος, ουδής αγαθός ημί ο Θεός. Άρα Θεός και αγαθό πάνε μαζί. Νικητής ο Θεός, νικητής και το καλό. Οι άνθρωποι που λένε ότι πιστεύουν σταθερά στο Θεό, αλλά ισχυρίζονται ότι το κακό πάντοτε νικά το καλό, δεν συνειδητοποιούν ότι πιστεύουν. Μέσα στη συνείδησή τους, ενώ λένε ότι πιστεύουν, δεν έχουν συνείδηση τι σημαίνει πιστεύω και σε τι πιστεύουν. Επειδή αν ο Θεός υπάρχει, τότε σε Αυτόν ανήκει η νίκη και σε κανέναν άλλον. Είναι δυνατόν να μην είναι ο Θεός νικητής? Προχωράμε λοιπόν. Στον κόσμο αυτό υπάρχει η μάχη του καλού και του κακού. Εάν νικούσε στο τέλος το κακό, αυτό θα σήμαινε πως ο Θεός είναι το κακό. Αν υπάρχει όμως Θεός, υπάρχει αναπόφευκτα μόνο σαν δύναμη καλού. Αν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός ως δύναμη του καλού, τότε η τελική νίκη του καλού είναι αναμφίβολο αποτέλεσμα το ότι υπάρχει Θεός. Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, πίστη στο Θεό σημαίνει πίστη στην τελική νίκη του καλού. Αδελφοί μου, όλοι σας πιστεύετε στο Θεό. Υπάρχει ανάμεσά σας έστω ένας που να πιστεύει στην έσχατη νίκη του καλού? Κάποιος που να πιστεύει σταθερά και με συνέπεια? Μην εκπλήτεστε για το ερώτημά μου. Λέει, αν υπάρχει έστω και ένας, το ερώτημα, υπάρχει έστω και ένας, είναι ερώτημα, που πιστεύει ότι στο τέλος θα επικρατήσει το καλό, και το σχολιάζει. Μην εκπλήτεστε για το ερώτημα. Προσέξτε. Πάντοτε υπήρχαν πολλοί πιστοί στο Θεό, αλλά πάντοτε λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν στη τελική νίκη του καλού. Αυτό μας θυμίζει μη φοβού των μικρών ποιμιών. Γιατί ο Κύριος το αποκύρωσε αυτό. Ο Κύριος είπε, ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και ότι εγώ τους κάλεσα όλους να με ακολουθήσουν, αλλά ολίγοι είναι εκείνοι που με ακολούθησαν. Το λέει, ολίγοι, πολύ εκλεκτοί, πολύ εκλεκτοί. Το λέει στα καθαρά ο Κύριος. Πολύ εκλεκτοί, ολίγοι οι εκλεκτοί, μετρημένοι. Και αν πάμε στον προφήτη Ηλία, εκείνος έβλεπε με τα μάτια του ότι δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει. Ότι τα είχαν γκρεμίσει όλα οι Εβραίοι. Ναούς, βωμούς και πιστός κανένας δεν υπήρχε. Έτσι έβλεπε ο προφήτης. Και του είπε ο Κύριος, όχι, είναι 7.000
ή 14, που δεν έκλειναν γόνοι, λέει, στα είδωλα, στο Βάαλ. 7.000. Λοιπόν, και εδώ, Κύριε, εδώ, το ίδιο λέει και ο Άγιος, ότι λένε ότι πιστεύουν, αλλά δεν είναι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο Θεό πιστοί ότι τελικά νικητής θα είναι ο Θεός που είναι το καλό. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, είπαμε, δύο πολύ μεγάλες ανοησίες. Η μία είναι να πιστεύεις στο Θεό χωρίς συντελική νίκη του καλού, μια ανοησία. Πιστεύω στο Θεό και λέω ότι θα επικρατήσει το κακό στο τέλος. Αυτό είναι ανοησία, είναι τρέλα. Η άλλη είναι να πιστεύεις στην έσχατη νίκη του καλού, να το πιστεύεις αυτό, αλλά να λες δεν υπάρχει Θεός. Αυτά και τα δύο είναι τρέλα. Η πρώτη πίστη είναι σαν τη φλόγα που σβήνει στο σκοτάδι. Η άλλη πίστη είναι σαν το σκοτάδι που κάπου, κάποτε φωτίζεται από μία φλόγα. Το καλό λέει, υπάρχει το καλό, δεν υπάρχει Θεός. Στέκει. Να υπάρχει καλό και να μην υπάρχει Θεός. Να λέω ότι είμαι άθεος και θα φτιάξω την Ελλάδα. Γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει η μια και η άλλη πίστη? Επαναλαμβάνω. Η μια περίπτωση λέει, υπάρχει Θεός, αλλά στο τέλος θα νικήσει το κακό. Αυτό είναι τρέλο. Η άλλη είναι, λέω, υπάρχει το καλό, δεν υπάρχει Θεός. Αυτά δεν... Το πρώτο είναι εντελώς ακραίο, μου φαίνεται. Για το ένα και το άλλο. Τι είναι? Το πρώτο από αυτά τις δύο παραγράφους, πιστεύω ότι είναι εντελώς ακραίο. Δηλαδή, αν θέλεις διάβαση... Δεν στέκει στη λογική του ανθρώπου. Ναι, σίγουρα δεν στέκει. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις στο Θεό. Πιστεύω ότι ελάχιστοι θα πρέπει να είναι έτσι. Να λες ότι πιστεύω στο Θεό... Και, να θεωρείς ότι τελικά δεν θα... Νικήσει το καλό. Έτσι. Ότι θα κερδίσει το κακό. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω εγώ, δεν ξέρω. Και όμως το βλέπει ο Άγιος. Δεν θεωρώ ότι κάνει λάθος. Όχι. Προς το βλέπω σαν ακραίο. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορεί σε αυτά τα ερωτήματα να υπάρχει μια λογική απάντηση. Δεν είναι λογική απάντηση, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει η μια και η άλλη πίστη? Δεν μπορούν να υπάρχουν με κανένα τρόπο, ούτε το ένα ούτε το άλλο, όπως το είπαμε. Γιατί η πίστη στο Θεό δεν είναι φλόγα που σβήνει στο σκοτάδι. Η πίστη στην έσχατη νίκη της δύναμης του καλού σε καμιά περίπτωση δεν είναι σκοτάδι το οποίο κάπου κάποτε φωτίζεται από μια φλόγα. Η πίστη στο Θεό στην έσχατη νίκη του καλού είναι σαν ένα δέντρο με κορμό και φύλλωμα. Η πίστη ότι το καλό θα είναι νικητής. Η πίστη μόνο στην τελική νίκη της δύναμης του καλού μοιάζει με φύλλωμα χωρίς δέντρο, με κορμό, φύλλωμα δέντρου που στέκεται στον αέρα όρθιο. Ας πάμε παρακάτω. Πάμε. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων μάχεται η μία την άλλη. Και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα σφάλι. Υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες έστω και ένας του οποίου η ψυχή είναι τόσο πλατιά και τόσο δυνατή ώστε να έχει μία φυσιολογική και ολοκληρωμένη πίστη. Υπάρχει έστω και ένας που να έχει ολοκληρωμένη πίστη. Δηλαδή να λέει υπάρχει Θεός, είναι νικητής το καλό. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη πίστη. Είναι η σοβαρή, η στέρεα, αυτή που ζητάει ο Χριστός.
Υπάρχει κάποιος του οποίου η ψυχή δεν ομοιάζει με ραγισμένο καθρέπτη? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος η ψυχή του οποίου είναι καθρέφτης της αρμονίας αυτού του κόσμου και αυτής της ζωής? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με ψυχή γεμάτη από την πίστη στο Θεό και από την πίστη στην τελική επικράτηση δύναμη του καλού? Αν υπάρχει ένας, τότε η εποχή μας έχει το Μεσσία της. Αν υπάρχει ένας που νίκησε το κακό, τότε αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός δηλαδή. Εάν υπάρχουν 2-3, η εποχή μας έχει προφήτες, και αν υπάρχουν πολλοί, η εποχή μας έχει αποστόλους, ήρωες, σοφούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ένας, λέει ο Χριστός, τον ακολούθησαν κι άλλοι. Έχει τους προφήτες, έχει ακόμα και τους αποστόλους, ακόμα και ήρωες όπως το 21. Επικράτησε το καλό. Δυστυχώς, θα κάνω μια στάση εδώ πέρα, το καλό είναι εκείνο που κρατάει στο είναι, στη ζωή, όλα τα όντα. Αν το κακό είχε τόση δύναμη ώστε να είναι τελικά ο νικητής, θα είχαμε τέρμα ζωής. Όχι μετά από 10-20% χρόνια ή 2.000 και 3.000 που υπάρχει αυτός ο κόσμος, ή 5, όπως λέει η Εκκλησία μας, έτσι, 8.000, είμαστε στον 8ο αιώνα, ναι. Δεν θα είχαμε φτάσει τόσα χιλιάδες χρόνια μετά, αν ήταν το κακό νικητής θα είχε πει το τέρμα πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η δύναμη του κακού, ο Σατανάς, η επιθυμία του είναι να σβήσει ο ήλιος, να σβήσει ο κόσμος, να σβήσει η ζωή, να σβήσει ό,τι καλό υπάρχει. Άρα δεν του περνάει του κακού εκείνο που θέλει. Νικητής ας μη φαίνεται και τώρα, αφού είναι νικητής του θανάτου ο Κύριος, νικητής του καλού είναι ο Κύριος, στο τέλος θα επικρατήσει το καλό. Προχωράμε λίγο παραπέρα. Ποιος είναι Μεσσίας? Μεσσίας είναι ο άνθρωπος που βλέπει πως ο Θεός υπάρχει στη ζωή του. Κάθε άνθρωπος που νιώθει, που αισθάνεται, που ζει, που πιστεύει ότι στη ζωή του ο ρυθμιστής είναι ο Θεός, αυτός είναι με μικρά γράμματα, όχι με μεγάλα, Μεσσίας. Μεσσίας με κεφαλαίο είναι ο Χριστός. Μεσσία, γιατί λέει, εσείς λέει κάπου η Αγία Γραφή, μικροί θεοί είστε, μικροί Χριστοί. Είμαστε Χριστοί, χρησμένοι με το Αγίου Πνεύματος τις δωρεές. Άρα, μικροί θεοί είμαστε. Και το λέει και ότι, το λέει η Γραφή ότι είμαστε και θεοί, με μικρά γράμματα. Άρα είμαστε μικροί Μεσσίες. Κάθε ένας που πιστεύει ότι στο Θεό και ο Θεός κυκλοφορεί στο αίμα του, είναι ο μικρός Μεσσίας. Ποιος είναι προφήτης? Προφήτης είναι ο άνθρωπος που είναι γεμάτος θάρρος λόγω της ύπαρξης του Θεού στη ζωή του. Και είναι γεμάτος δύναμη λόγω της πίστης του στη τελική νίκη της δύναμης του καλού. Ποιος είναι ήρωας? Ψάχνουμε για ήρωα αυτήν την εποχή. Με σκύψει όλο το κεφάλι κάτω. Είναι ο άνθρωπος που είναι βαθιά πεπισμένος πως το καλό στο τέλος της ιστορίας του κόσμου θα νικήσει το κακό. Είναι αυτός που άφοβα σε όλη τη ζωή του προστατεύει και υπηρετεί το καλό. Ο Άγιος στο τέλος βέβαια θα καταλήξει
καλό με κεφαλαία γράμματα ίσον ο Χριστός. Κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Για να δούμε τι χαρακτηριστικά θα δώσει της εποχής, μήπως μοιάζουμε τώρα εδώ πέρα. Όπως κάθε πλανήτη στο σύμπαν, κάθε πλανήτης έχει και το δικό του χρώμα. Όλες οι εποχές είναι συνδεδεμένες στενά η μία με την άλλη. Όλες οι εποχές. Η μία είναι δεμένη με την άλλη. Σαν τη χρωματιστή βάση των νημάτων που υφαίνουν ένα ύφασμα. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό μιας εποχής είναι η λατρεία του σώματος και της σωματικής δύναμης. Υπήρχε το 16ο-17ο αιώνα, την εποχή που ονομαζόταν Αναγέννηση, οι άνθρωποι είχαν καμάρωναν την ομορφιά του σώματος και ό,τι παρίσταναν σε φωτογραφίες και σε εικόνες ακόμα της Εκκλησίας ήταν σαρκοποιημένες. Γι' αυτό είναι ευρωπαϊκή αυτή η εικόνα. Φαίνεται πολύ κόκκινο τα χείλη, πολύ το πρόσωπο κόκκινο κτλ. Ενώ η Βυζαντινή έχει άλλο, άλλη διάσταση. Εξαήλωσης, εξαηλώνει. Λέει, για παράδειγμα, χαρακτηριστικό μιας εποχής είναι η λατρεία του σώματος και της σωματικής δύναμης. Αυτό λατρεύανε κάποια εποχή. Χαρακτηριστικό άλλης εποχής είναι ότι η εποχή σκέπτεται πιο φιλοσοφημένα. Άλλης εποχής χαρακτηριστικό είναι ασκητισμός. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν καλλιεργούσε η Εκκλησία ασκητικό πνεύμα. Χαρακτηριστικό τρίτης εποχής είναι η αγάπη για την επιστήμη, η αγάπη για την τέχνη. Χαρακτηριστικό τέταρτης εποχής είναι η επικράτηση της τεχνολογίας. Η εποχή που περνάμε τώρα εμείς είναι εποχή τεχνολογίας. Έχει φτάσει η επιστήμη σε σημείο απροχώρητο τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι η εποχή μας, η επικράτηση της τεχνολογίας. Το τελευταίο αποτελεί χαρακτηριστικό της δικής μας εποχής. Ποτέ η τεχνολογία δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη όσο στην εποχή που ζούμε. Η επικράτησή της είναι σχεδόν απόλυτη. Όλοι οι υπόλοιποι τομείς του ανθρωπίνου πνεύματος παραμελούνται. Ό,τι πει τεχνολογία, όλα τα άλλα στο περιθώριο. Φαίνεται πως στην εποχή μας ακόμη και η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να είναι ταπεινή και να ικανοποιείται με λίγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, άλλωστε η αληθινή Εκκλησία του Χριστού είναι παν του Χριστού η Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία είναι πάντοτε ικανοποιημένη με τη θέση που της δίνουν οι άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν είναι ικανοποιημένη τους ανθρώπους. Η Εκκλησία πάντα είναι ικανοποιημένη του Χριστού με αυτά που ζητάει ο Χριστός, αλλά οι άνθρωποι δεν ικανοποιούνται από την Εκκλησία. Τι θέλουν να τη παραμορφώσουν σύμφωνα με τα δικά σας λατώματα για να ικανοποιηθούν. Αυτό λέει κατά βάση. Ποιος είναι ο ιδεώδης άνθρωπος της Εκκλησίας? Ο ιδεώδης άνθρωπος της Εκκλησίας είναι ο ευλαβής, ο θεοσεβούμενος άνθρωπος που πιστεύει στην τελική νίκη της δύναμης του καλού. Η Εκκλησία μέχρι να δει ένα τέτοιο είδους άνθρωπο στο περιβάλλον της δεν ηρεμεί και διαμαρτύρεται. Δηλαδή, το πούμε πιο απλά, ο Χριστός, η Αγία Τριάς, η Εκκλησία του Ουρανού, οι επί της γης Άγιοι άνθρωποι συνεχώς προβάλλουν στο Θεό το αίτημα, ζητούν από το Θεό να δουν αυτούς που ζουν μέσα στην Εκκλησία
να είναι ταυτισμένη με τον κανόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Αν δεν βλέπει αυτό η Εκκλησία, η θριαμβεύουσα και η επιγής που ακολουθεί τον Κύριο, αν δεν βλέπει αυτό, διαμαρτύρεται. Θα έπρεπε δηλαδή τώρα, σε αυτή την εποχή που περνάμε, να το λέω μεταφορικά, να ανέβουν στο καμπαναριό οι ποιμένες Εκκλησίας και να φωνάζουν μετά για το λαό. Διαμαρτύρεται, λέει, πρέπει να διαμαρτύρεται για επιστροφή του ποιμνίου στο τσοπάνι του. Τα πρόβατα έχουν φύγει από τη μάντρα και εδώ πρέπει να ακούγεται η φωνή, να γυρίσουν τα πρόβατα πίσω. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία δεν ηρεμεί, αλλά διαμαρτύρεται η Εκκλησία. Και πάντα είναι σε διαμαρτυρία η Εκκλησία. Χτες διαβάστηκε ένα ωραίο παραδοξαστικό που μιλάει για τους τσοπάνιδες εκεί πέρα, τους ποιμένες Εκκλησίας, τους αρχιερείς της παλαιάς εποχής, που όταν βλέπανε, λέει, να πλησιάζει λύκος τη μάντρα, την Εκκλησία δηλαδή, που είχε τα λογικά πρόβατα τους πιστούς και λύκος ήταν η αιρετική πάντοτε, παίρναν, λέει, τη σφεδόνη, την πνευματική σφεδόνη, και πετούσαν πέτρες και χτυπάνε τους λύκους, τους σκοτώνανε. Διαμαρτύρεται η Εκκλησία. Υπάρχει πείνα, διαμαρτύρεται η Εκκλησία. Υπάρχει πόνος, διαμαρτύρεται η Εκκλησία. Και εδώ εννοείται η ζωντανή Εκκλησία του Χριστού, μαζί με τους ποιμένες και το ποιμνίο μας. Δεν είναι μόνο της Εκκλησία με τους ποιμένες, αλλά ποιμνίο προϋποθέτει και το τσοπάνι και τα πρόβατα. Διαμαρτύρονται όλοι αυτοί. Διαμαρτύρονται. Και η διαμαρτυρία ακούγεται με πολλούς τρόπους. Και με φωνή που υψώνονται στο Θεό, έλα να μας σώσεις από όλους. Αλλά και με την πράξη, με έργα. Λοιπόν, αλλά ακόμη και να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος, να βρεθεί, η Εκκλησία πάλι δεν σταματά να διαμαρτύρεται. Θέλει κι άλλον έναν. Κι άλλον έναν. Διαμαρτύρεται μέχρι που όλα τα μέλη τους, τα μέλη της Εκκλησίας, να μιμηθούν την τελειότητα που έχει ο ένας. Υπάρχει ένας μόνο. Φωνάζει η Εκκλησία, ελάτε, ελάτε. Να πολλαπλασιαστεί ο ένας, να γίνουν δύο, να γίνουν τρεις. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει. Έτρεξε σε βουνά και σε λαγκάδια και σε χαράδρες να βρει το ένα πρόβατο. Να το πάει στη μάντρα πίσω. Ο ιδεώδης άνθρωπος της Εκκλησίας δεν είναι κάτι αδύνατο. Δηλαδή ο Άγιος είναι ο ιδεώδης. Λέμε ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Τάδε. Δεν είναι, λέει, κάτι αδύνατο. Απόδειξε ότι άνθρωποι και αυτοί Άγιοι γίνανε. Ούτε κάτι απραγματοποιητό. Αντίθετα, εμφανίζεται πολλές φορές ο ιδεώδης, ο ιδανικός άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Εκκλησία του Χριστού είδε μέχρι τώρα η αγιοσύνη της να υπαλληθεύεται στο πρόσωπο του Μεσσία της, στο πρόσωπο των προφητών, στο πρόσωπο των Αποστόλων, στο πρόσωπο των Αγίων, στο πρόσωπο των Ηρώων, στο πρόσωπο των σοφών της. Αυτό το ιδανικό το διαπιστώνουμε σε αυτά που διαβάσαμε τώρα, στους Αγίους, Προφήτες, Αποστόλους κλπ. Δεν είναι κάτι το απραγματοποίητο. Όταν λέμε αυτά δεν γίνονται τη σημερινή εποχή, είμαστε λάθος, πέρα για πέρα όλοι μας. Γιατί δεν είναι, δεν εξαρτιέται μόνο από την πρόθεση μας, την καλή και την ευλογημένη, αλλά και την πίστη μας ότι ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε το ιδανικό εκείνο, να γίνουμε Άγιοι. Εμείς το επιδιώκουμε, αλλά τελικά το λόγο έχει ο Κύριος, που αξιώνει τον άνθρωπο να γίνει Άγιος, του δίνει τη δύναμη, του δίνει τη χάρη. Αλλά μετά από αγώνα.
Η Εκκλησία, παρόλο που τα ιδανικά της έχουν γίνει πραγματικότητα, τα ανέφερα μόλις τώρα, υπάρχει για να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους για να γίνουν τέλειοι και υπάρχει αδιάκοπα επιθυμώντας να ασκεί καλοπροαίρετη κριτική και κατάλληλη διαπαιδαγώγηση στους ανθρώπους μέχρι να επιτύχουν την τελειότητα. Η Εκκλησία το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνοι μας όχι. Μόνο στον χώρο της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε μεγάλη απόσταση από αυτό που ζητάει ο Χριστός, που λέγεται δανεικό. Συχνά τέτοιοι άνθρωποι, επειδή η πίστη τους στο Χριστό και στην τελική νίκη του καλού είναι φτωχοί, πεισματικά επιδεικνύουν τον πλούτο τους, θεωρώντας ότι είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από τον πλούτο της Εκκλησίας. Επειδή λέει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εσωτερικά φτωχοί, πολύ φτωχοί, και δεν επιθυμούν να βγάλουν τη φτώχεια από μέσα τους αυτοί, δείχνουν τον άλλο πλούτο. Αυτό το πλούτο ή τη δύναμη ή κάποια άλλη δύναμη, και λένε ανώτερος εκείνος από τη δύναμη που έχει η Εκκλησία. Ή ο άνθρωπος εσωτερικά μέσα. Η Εκκλησία του Χριστού σπρώχνει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον πλούτο που χαρίζει η πίστη στην τελική νίκη του καλού, θεωρώντας πως ο πλούτος αυτός είναι μοναδικός πλούτος που διαρκεί περισσότερο από κάθε άλλο πλούτο, που είναι μοναδικός πλούτος που μπορεί να αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος. Άρα το να γίνουμε Άγιοι που θέλει ο Χριστός, το να αποκτήσουμε ένα πιστεύω που να είναι η πέτρα που να μην την κουνάει κανείς, είναι αποτέλεσμα πρόθεσης όλων των ανθρώπων. Πρόθεσης. Έχω την πρόθεση, έχω την επιθυμία, έχω την ζεστασιά, έχω την δυνατή θέληση, έρχεται και η χάρη του Θεού και προχωράω και μου δίνει ο Κύριος να γίνω ο ιδανικός Άγιος της Εκκλησίας. Αδελφοί μου, δώστε προσοχή σε αυτή τη σωτήρια παρότρινση της Εκκλησίας. Επειδή η Εκκλησία σας συμβουλεύει με αυτόν τον τρόπο και όχι για το δικό της καλό, αλλά για το δικό σας καλό. Μας λέει εδώ ότι να πειθαρχούμε σε αυτά που η Εκκλησία μας δίνει, γιατί ενδιαφέρεται όχι για το καλό της, και το δικό μας καλό, Εκκλησία. Ο άνθρωπος στον οποίο το ιδεώδες της Εκκλησίας του Χριστού είναι απρόσιτο, δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Λέει, εγώ παραδείγματος χάρη πιστεύω ότι αυτά που διδάσκει η Εκκλησία είναι κατόρθωτα. Δεν είμαι άνθρωπος ολοκληρωμένος για να ισχυρίζομαι αυτό το πράγμα. Αντίθετα, ολοκληρωμένος είναι που λέει, η Εκκλησία έχει τη δύναμη να με κάνει να γίνω άνθρωπος που στο τέλος θα νικήσει το καλό, που θα πιστεύω ότι θα νικήσει το καλό στο τέλος. Να γίνω ιδανικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος τον οποίο το ιδεώδες της Εκκλησίας του Χριστού είναι απρόσιτο, δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Είναι καρικατούρα ανθρώπου. Μια φωτογραφία, τίποτα άλλο παραπάνω. Αυτός που πιστεύει ότι το κακό θα είναι νικητής, είναι μια φωτογραφία, μια καρικατούρα. Και όχι φωτογραφία της προκοπής. Καρικατούρα. Θυμηθείτε τους ανθρώπους που έχουν υγιές, όμορφο, ρωμαλαίο σώμα, αλλά δεν πιστεύουν πως η δύναμη του καλού θα νικήσει το κακό. Αυτοί μοιάζουν με ένα καθρέφτη που έχει χρυσή κορνίζα, αλλά είναι ραϊσμένος. Τα έχουν όλα, είναι όμορφοι, είναι υγιείς, είναι με μυαλό κλπ. Αλλά πιστεύουν δεν θα νικήσει το τέλος το καλό. Αυτοί μοιάζουν με καθρέφτη που έχει ραΐσει. Θυμηθείτε τους φιλόσοφους και τους ιερείς που ακούραστα διακηρύσουν πως το δίκαιο είναι καλύτερο από την αδικία. Αλλά συγχρόνως ισχυρίζονται πως η αδικία είναι και ήταν πιο δυνατή από τη δικαιοσύνη, τώρα και πάντοτε. Μοιάζουν με ασθενείς που λένε ότι οι υγιείς άνθρωποι
Ναι, μεν είναι καλύτεροι από τους ασθενείς, αλλά οι ασθενείς είναι δυνατότεροι από τους υγιείς. Αυτοί που πιστεύουν ότι θα νικήσει το κακό στο τέλος. Είναι σαν να σε λέει άρρωστος και να λες ότι οι άρρωστοι θα νικήσουν τους υγιείς. Θυμηθείτε τους ανθρώπους που είναι εκατομμυριούχοι, έχουν πολλά λεφτά, που βασανίζουν την ανθρωπότητα. Η ψυχή τους κάτω από το βάρος των εκατομμυρίων τους ψευτοζεί η ψυχή τους και μοιάζει με φίδι που το χτύπησε σιδερένια ράβδος. Τέτοιοι άνθρωποι, παρόλο που είναι εκατομμυριούχοι, κλαψουρίζουν συνεχώς πως ο κόσμος καταστρέφεται επειδή οι φτωχοί και οι χαμηλόμισθοι ζητούν για τις οικογένειές τους μια μικρή αύξηση του μεροκάματού τους. Τα αντιλαμβάνεστε πάνω στα πραγματικότητα τώρα. Λέει, είναι εκατομμυριούχοι και άμα ζητάνε ένα ψίχουλο αυτοί που εργάζονται παραπάνω, μουρμουρίζουν, λέει, γιατί ζητάνε αύξηση για να φάει η οικογένειά τους. Δεν τους φτάνουνε. Μοιάζουν σαν τους ανθρώπους που δείχνει ο παραμορφωτικός καθρέφτης. Έχουν παραμορφωμένα κεφάλια, πόδια, κορμό σώματος και προκαλούν το γέλιο των παιδιών. Έτσι μοιάζουν αυτοί που έχουν πολλά, αλλά είναι φτωχοί στην ουσία. Θυμηθείτε το καλλιτέχνη που βλέπει την ομορφιά αποκλειστικά και μόνο στο έργο του. Ο καλλιτέχνας είναι ένας ολό καλλιτέχνας. Φτιάχνει ένα έργο και βλέπει ότι μόνο το δικό του είναι το καλύτερο από όλα. Ενώ είναι ένα σωρό, ίσως και καλύτερο από αυτόν. Είτε στον πίνακά του, είτε στο αγαλμά του, είτε στη μουσική του, συμφωνία. Για ένα τέτοιο καλλιτέχνη, όλος ο κόσμος είναι άσχημος εκτός από το έργο του. Όλος ο κόσμος άσχημος. Που αποκρυσταλώνει ένα κομμάτι ομορφιάς. Μοιάζει σαν παιδί που κάνει μορφασμούς. Μοιάζει με το παιδί που μαζεύει από την άμμο της θάλασσας ένα κοχύλι και γυρίζει την πλάτη του στη θάλασσα λέγοντας πως όλη η θάλασσα είναι το κοχύλι. Έτσι μοιάζουν αυτοί οι πλούσιοι που έχουν τα πολλά. Πως δεν υπάρχει θάλασσα και πως αυτό που υπάρχει πίσω από την πλάτη του είναι η έρημο Σαχάρα. Θυμηθείτε τον επιστήμονα που κατατάσσει τα ορυκτά, γράφει τις χημικές ενώσεις σε ένα φύλλο χαρτιού και στη συνέχεια αντιμετωπίζει την Εκκλησία με περιφρόνηση, παρόλο που η Εκκλησία κηρύσσει κάτι πιο ψηλό, παίρνει ένα επιστήμονα και λέει βρήκε κάτι και το διακηρύσσει. Λέει ότι αυτός λοιπόν τα γράφει σε ένα χαρτί αυτά που ανακαλύπτει και στη συνέχεια αντιμετωπίζει την Εκκλησία με περιφρόνηση, παρόλο που η Εκκλησία κηρύσσει κάτι ψηλότερο από αυτό που συλλαμβάνει ο νους του. Κάτι ψηλότερο, δεν το πιάνει. Τον άλλο κόσμο δεν το πιάνει. Και θα δούμε και παρακάτω τι λέει. Το ανθρώπινο επιστημονικό μυαλό πιστεύει ότι όλα τα ορυκτά, όλα τα χημικά στοιχεία και όλες οι χημικές ενώσεις δημιουργήθηκαν από κάποια δύναμη που δεν έχει λογική. Υπάρχουν επιστήμονες που λένε γίνανε μόνα τους, χωρίς καμιά λογική, αυτά που βλέπουμε. Επίσης νομίζει πως δεν υπάρχει άλλη λογική στο σύμπαν εκτός από την ανθρώπινη. Άμα δεν υπάρχει άλλη λογική στο σύμπαν παρά μόνο η ανθρώπινη, άρα ο άνθρωπος είναι Θεός. Θυμηθείτε γενικώς όλους εκείνους τους ανθρώπους, νέους και ηλικιωμένους, που κάθε μέρα παραπονιούνται ότι θριαμβεύει η αδικία, η ανηθικότητα, η ασχήμια, η έλλειψη λογικής στον κόσμο. Αυτά που βλέπουμε. Αναλογιστείτε πόσοι άνθρωποι χάνουν την πίστη τους στην τελική νίκη του καλού εξαιτίας τυποτένιων λόγων. Χάνουν την πίστη τους επειδή τους βασανίζουν καθημερινές στενοχώριες. Σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους που από στεναχώριες κάνουν την πίστη τους και συνειδητοποιήστε πως βρίσκονται γύρω σας παντού. Δεν βρίσκονται άνθρωποι γύρω μας που από στεναχώριες πολλές όχι μόνο δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι καλό αλλά και αυτοκτονούν στο τέλος. Κάντε μια
ενδοσκόπηση μέσα σας και παρατηρήστε πως οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν μέσα σας. Ακούστε μια απλή ιστορία με την οποία η Εκκλησία του Χριστού δίνει απάντηση στους ανθρώπους που είναι απεσιόδοξοι λόγω της αδυναμίας τους και της λιγοψυχίας τους. Μια απλή ιστορία. Κάποτε γεννήθηκε ένα παιδί σε μια σπηλιά. Πολλά παιδιά αυτού του κόσμου, παρόλο που γεννήθηκαν σε δωμάτια φωτεινά, σε κούνιες με πούπουλα και με τάξη, παραπονιούνται για την επικράτηση της δύναμης του κακού. Εκείνο το παιδί που γεννήθηκε στη σπηλιά, στη φάτη με άχυρα, ποτέ δεν παραπονέθηκε. Γιατί πίστευε στο Θεό και στην τελική νίκη του καλού. Θαρσείτε, εγώ ανενίκηκα τον κόσμο. Το παιδί που γεννήθηκε στη σπηλιά και στα άχυρα, αναγκάστηκε να αφήσει τον τόπο που γεννήθηκε, τη γενέτειρά του, που είναι τόσο αγαπητή σε κάθε παιδική καρδιά, και να φύγει με τους γονείς του σε μια μακρινή ξένη χώρα για να σωθεί από τον τύρανο που τον καταδίωκε στην πατρίδα του. Τα άλλα παιδιά, παρόλο που δεν ένιωσαν το πικρό ψωμί της ξένης πατρίδας, παρόλο που δεν καταδιώχθηκαν από τον κυβερνήτη της πατρίδας τους, σύγχρονο, πολύ σύγχρονο αυτό, πόσα παιδιά δεν έχουν φύγει και είναι στην ξενιτιά. Τα παιδιά που έχουν εδώ και καλοπερνάνε, διαμαρτύρονται γιατί δεν τους φτάνουν. Παράδειγμα. Και αυτά που έχουν φύγει δεν διαμαρτύρονται, όπως το παιδί αυτό στη γενιτιά πήγε, έφαγε ψωμί της γενιτιάς, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Παρόλο που το μόνο που αισθάνθηκαν ήταν η πατρική στοργή και τρυφερότητα, παραπονιούνται και πιστεύουν πως το κακό είναι πιο δυνατό από το καλό. Εκείνο το παιδί, παρόλο που από την παιδική του ηλικία αισθάνθηκε την κακία, την τυραννία, τη δολιότητα, αλλά και τη σκληρή ζωή της ξενιτιάς, δεν ξέχασε την πίστη του. Αντίθετα, μέσα του συνεχώς δυνάμωνε η πίστη για την τελική νίκη του καλού. Για αυτά που περνάμε το διαβάζω. Για αυτά που περνάμε. Αυτό μαρτυρία. Εννοεί το Χριστό που έφυγε από τη... Για να δούμε, μιλάμε τώρα εδώ, θα το δούμε στη συνέχεια. Την τελική νίκη θέλει να πει, την έχει το καλό. Αυτοί που κυβερνάνε, κυβερνήτη τον κυνηγούσε, λέει. Κυβερνήτη τον κυνηγούσε το παιδί. Ναι, ο Ηρώδης, λέει το... τούτης όμως δεν νίκησε ο Ηρώδης, νίκησε, θα έλεγα, το παιδάκι το μικρό. Για να το δούμε στη συνέχεια. Αυτό το παιδί μεγάλωσε... Από αυτό το παιδί μεγάλωσε ένα αγόρι που έμαθε να σκεί κοπιαστική δουλειά του μαραγκού. Πολλά αγόρια, παρόλο που δεν κάνουν καμιά κοπιαστική εργασία, μέχρι να φτάσουν σε όριμη ηλικία, πάλι παραπονιούνται για τον πολλαπλασιασμό του κακού στον κόσμο. Εκείνο το αγόρι, το οποίο έπρεπε να πελεκίσει το ξύλο με το τσεκούρι και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει το ψωμί του, δεν παραπονέθηκε ποτέ σε αυτή τη ζωή για τον πολλαπλασιασμό της κακίας, για τον κακό. Αντίθετα, άντεχε με χαρά κάθε δυσκολία και έφερνε σε πέρα στη δουλειά του, πιστεύοντας στη τελική νίκη του καλού. Από αυτό το παιδί που γεννήθηκε στη Φάτνη με άχυρα και νωρίς έφυγε από την πατρίδα του λόγω της τυραννίας που υπήρχε εκεί, και από την νεαρή ηλικία του έκανε την επίπονη εργασία του συλλουργού
μεγάλωσε ένας άνθρωπος που αγάπησε τους ανθρώπους, τον κόσμο, τη ζωή. Μεγάλωσε ένας άνθρωπος που θέλησε να δυναμώσει την πίστη των ανθρώπων στην έσχατη νίκη του καλού. Και δεν ήταν εύκολο να δυναμώσει την πίστη των ανθρώπων στην τελική νίκη του καλού, γιατί οι άνθρωποι ήταν καταπιεσμένοι από τη φτώχεια, τα βάσανα, την αμάθεια, τις αρρώστιες. Αυτά βρήκε ο Χριστός πριν στον κόσμο. Αυτά βρήκε. Και οι άνθρωποι, λέει, ταλαιπωρημένοι και καταπιεσμένοι από αυτά, δεν τον άκουσαν. Αυτό λέει. Έτσι δεν μπόρεσαν να πιστέψουν στην τελική επικράτηση του καλού για το κακό. Όπως τα αγριόκορτα που πνίγουν το φυτό, έτσι είχε σκοτώσει την πίστη στην ψυχή τους. Κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι που κέρδισαν με δόλιο τρόπο, προσέξτε το, κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι που κέρδισαν με δόλιο τρόπο την εξουσία και τα πλούτη τους, μυρίζει τίποτα αυτό? Κάποιοι, λέει, κέρδισαν με δόλιο τρόπο, δόλιο, την εξουσία και τα πλούτη. Δεν είχαν την τόλμη να πιστέψουν στο καλό. Πώς να πιστέψουν στο καλό? Άμα ανεβαίνεις την εξουσία με δόλιο τρόπο και τρως τον υδρότητα ρουνού, είναι για να κάνεις τα λεπτά πιο καλό να πιστέψεις. Επειδή το καλό ήταν αντίθετο στα πλούτη τους. Ήταν αντίθετο στα πλούτη τους. Και την εξουσία τους. Ο δαίμονας του κακού στη συνέχεια θέλησε να βάλει σε δοκιμασία αυτόν τον άνθρωπο που δίδασκε στους ανθρώπους πως η έσχατη νίκη ανήκει στο καλό και όχι στο κακό. Λέει ο δαίμονας, αυτό το παιδάκι που γίνεται και μεγάλωσε και θέλησε να βάλει στο μυαλό των ανθρώπων ότι το καλό είναι ο νικητής και όχι το κακό, τον κυνήγησε, τον έβαλε σε στόχαστρο. Του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης και του είπε, θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και την αμπρότητα των βασιλείων, σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω όπου εγώ θέλω. Έτσι είπε στον Χριστό, δεν είπε? Του την έδειξε λοιπόν και του Χριστού και τα πλούτη και την εξουσία που οι άλλοι την κέρδισαν με δόλιο τρόπο. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, όλα δικά σου. Δεν κατάφερε όμως ο στιγμιαίος θρίαμβος της κακίας που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να εντυπωσιάσει αυτόν τον άνθρωπο που πίστευε σταθερά ότι ο έσχατος και αιώνιος θρίαμβος ανήκει μόνο και μόνο στο καλό. Έτσι αρνήθηκε την πρόταση του δαίμονα λέγοντας, φύγε από μπροστά μου σατανά. Η Γραφή λέει, το Κύριο, το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο αυτό θα λατρεύεις. Προσκυνάς διάβολο, παίρνεις εξουσία. Η εξουσία είναι στα χέρια εκείνων που προσκυνεί στο διάβολο. Επί της γης. Μου έλεγε ένας γνωστός μου, συγγενής μου, ήθελα να μάθω και συμπτωματικά στην τηλεόραση έδειξε έναν από αυτούς που ανήκουν στο άτι μασονική που διηγόταν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται μασόνοι και έλεγε ότι μας κλείνουν τα μάτια στην πρώτη φάση και μας πάνε στον αρχηγό και είπε, αρχηγός μας είναι ο Σατανάς. Ξεκάθαρα. Το είπε, λέει, ξεκάθαρα. Εκεί δηλώνουμε υποταγή για να πάρουν εξουσία. Εκεί δηλώνουμε υποταγή για να πάρουν εξουσία. Στον άρχοντα του κακού. Πώς να κάνουν καλό στον κόσμο? Πώς να κάνουν καλό στον κόσμο? Και δίνουν υποσχέσεις. Πάντως εγώ έχω τις γραφείς το λόγο
που είναι πάντοτε στη, μπροστά στα μάτια και έτσι συμβαίνει, που λέει μη πεποίθατε επάρχοντας. Να μην έχετε εμπιστοσύνη καθόλου στους άρχοντες. Καθόλου, το λέει η Γραφή. Δουλεύει αυτός εδώ που είπε, πες ένα με προσκυνήσεις, να σας δώσω όλα. Από αυτό τι θα βγει καλό. Δεν είναι δυνατό. Αλίμονο για ένα λαό, όταν η αρχηγή του, αλίμονο για ένα λαό, όταν οι αρχηγοί του δεν πιστεύουν στο Θεό και στην τελική νίκη του καλού. Αλίμονο. Θα καταρρεύσουν και ο λαός και οι αρχηγοί του. Να του. Θα καταρρεύσουν όπως κατέρευσε και ο λαός του Ισραήλ. Τον καιρό που κυβερνούνταν Ισραηλίτες από άνανδρους και υποκριτές πατριώτες. Θα σκοντάψει και θα πέσει όπως σκοντάφτουν και πέφτουν οι τυφλοί. Αφού τυφλοί είναι, όταν οδηγούνται από τυφλούς ηγεμόνες άρχοντες. Και τελικά, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στη Φάτνη με τα άχερα, ούτε τον το φυλάκισαν, ούτε όταν τον έφτισαν, ούτε τον μαστίγωσαν, τον έβαλαν μαζί με τους ληστές, τον καταδίκασαν σε θάνατο, τον σταύρωσαν, δεν έχασε την πίστη του στην έσχατη νίκη του καλού. Αυτός όλα τα άντεξε, μένοντας σταθερός στην πίστη του, πως η εξουσία του κακού είναι στιγμιαία και πως το τέλος το καλό θα είναι νικητής. Και πραγματικά, όταν το σταύρωσαν στον Γολγοθά, η κακία, την ώρα που το σταύρωσαν, η κακία θριάμβευσε. Κατέβα από τον ναό και ο ληστής και ο λαός και λοιπά. Ποτέ ο θρίαμβος του κακού δεν φάνηκε τόσο ολοκληρωτικός όσο εκείνη τη στιγμή. Την ώρα που ήταν σταυρό, τότε πανηγύριζαν. Τόσο μεγάλο θρίαμβο το κακό δεν είχε να δείξει, λέει. Όταν όμως ο δίκαιος και αμερόνιτος άνθρωπος εξέπνευσε, παρέδωσε το πνεύμα του, εξαιτίας του μαρτυρίου, στη ψυχή της μητέρας του και των φίλων του, που στεκόταν στενοχωρημένη κάτω από το σταυρό, ενισχύθηκε η πίστη στην έσχατη νίκη του κακού. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Όταν είδαν να θριαβεύουν γύρω όλα τα της κολάσεως στα θηρία που φωνάζανε εναντίον του σταυρωμένου, όταν λοιπόν είδαν αυτό, ποιος είδε αυτό, στην ψυχή της μητέρας του, της Παναγίας και το φίλο του, που στέκονταν στενοχωρημένοι κάτω από το σταυρό, τότε σε αυτούς ενισχύθηκε η πίστη στην έσχατη νίκη του κακού. Αφού αυτός που έκανε όλα τα καλά τελείωσε, τέλος και το καλό. Άνθρωποι ήσαμε. Η πίστη του στην νίκη του καλού, που είχε δυναμώσει στην ψυχή τους ο Χριστός, ζώντας τόσες μέρες μαζί τους, έσβησε όπως σβήνει η φλόγα του κεριού όταν φυσάει τη νύχτα ο αέρας. Οι φίλοι του σταυρωμένου και δίκαιο ανθρώπου γύρισαν το βράδυ στα Ιεροσόλυμα, βοηθώντας την πονεμένη μάνα να περπατάει πάνω από το πέτρινο λόφο, ενώ η μάνα πίσω από την πλάτη της άφηνε το Γολγοθά. Ο Γολγοθάς ασταμάτητα ήταν μπροστά στα μάτια της. Στο σκοτεινό ουρανό έλαβαν τα αστέρια και οι φίλοι του σταυρωμένου απογοητευμένοι, βλέποντας τον, έλεγαν οι φίλοι του Χριστού, έγιναν τόσα κι όμως εσείς αστέρια λάμπετε. Ακόμα και ο ουρανός χαίρεται για την επικράτηση του κακού στο καλό. Λογισμοί από τους ανθρώπους του Χριστού τις στιγμές εκείνες που είχε παραδώσει την ψυχή και είχαν τελειώσει όλα πια.
Να κάνω μια παρεμβολή. Υπάρχει εκδοχή να έχει γίνει και αυτό, να λιγοπίστησε η μητέρα του Θεού, η μητέρα του Χριστού και ο Ιωάννης. Μπορεί να συνέβη αυτό. Εγώ δεν το φαντάζομαι ότι και αυτοί έφτασαν σε αυτό το σημείο. Μπορεί να έχει γίνει. Εγώ λέω μπορεί. Ανθρώπινο είναι. Γιατί και ο Κύριος είπε, πάρ το ποτήρι από μένα. Ρε. Όταν είδε το βάρος το μεγάλο του Σταυρού και όλα εκείνα που διαβάζουμε τώρα, τους εμπαιγμούς και τα βασανιστήρια, τα είδε πριν τα περάσει, τα ζούσε δηλαδή, και εκείνο είπε, πατέρα, έλα πάρθω. Αλλά μετά είπε, όχι, να γίνει θέλημά σου. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αφού έσβησε ο ήλιος, Παναγία Αγιώ τον είχε. Τον είδε να πονάει, να κάνει, και λέει, τετέλεστε, παραδείγει το πνεύμα, τον θάβουνε, όλα τελειωμένα. Τελειωμένα όλα, έτσι λέει εδώ. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει τόσο δύσκολες μεγάλες στιγμές. Τότε εγώ που έτσι έλα άρρωστη και είπανε γιατί ότι φεύγει, γιατί είχε μείνει μόνο τα κόκαλα, τίποτα άλλο παραπάνω, σκελετός, και την πάω στο πατέρα Πορφύριο, την εσταυρώνει, θα γίνεις καλά. 10 η ώρα το πρωί, 11. Τη φέρνω σπίτι, πίστεψα θα γίνει καλά. Αλλά δεν έφερα σπίτι και είναι χειρότερα. Εντελώς χειρότερα. Πήρε τον άλλο δρόμο. Από καλά τη βλέπω να σβήνει. Λέω τώρα, τελειώνει αυτή η γυναίκα τώρα. Τα χρειάστηκα παρότι έφυγα με ενισχυμένη την πίστη. Θέλω να πω, σε δύσκολες στιγμές είμαστε αδύνατοι πολύ. Αφού λέει, πού του λέει, και για τον Κύριο ακόμα χρειάστηκε, λέει, να κατέβει άγγελος από τον ουρανό για να τον ενισχύσει. Τον Κύριο ακόμα. Του λέει γραφή και το πράγμα. Άρα, για να το γράφει, σημαίνει ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι πιθανόν μιλούσαν στα αστέρια με πονεμένη ηρωνία οι μαθητές και φίλοι του Χριστού. Πιθανόν λέει. Πιθανόν, βάζει και τη λέξη πιθανόν. Γυρίζοντας από τον Γολγοθά. Αλλά δεν θα μιλούσαν έτσι, ούτε η λύπη θα έσφυγε την ψυχή τους, αν εκείνη τη στιγμή μπορούσαν να σηκώσουν τη κουρτίνα και να δουν πίσω από αυτή το μέλλον. Γιατί βλέπουμε εμείς, αλλά πίσω από την κουρτίνα, τι ετοιμάζει ο Θεός, δεν το βλέπουμε. Αν μπορούσαν να το δούνε, δεν θα μιλάγανε έτσι, λέει. Να δουν πολλούς ναούς χτισμένους στη δόξα του δασκάλου τους. Μετά από αναστήθηκε, ένα σωρό ναοί στη δόξα του Κυρίου χτισμένοι. Αν το βλέπανε αυτό, που δεν, και δεν μπορούσαν να το δούνε, δεν θα λύγιζαν, ούτε η πληγωμένη μάνα θα έπεφτε από εξάντληση, περνώντας από το λόφο, εάν τότε ήξερε πως το μαρτύριο του Ιού της στο Γολγοθά δεν ήταν, ούτε μπορούσε να είναι η τελευταία πράξη της ζωής του. Όπως το κακό στο τέλος δεν μπορεί να είναι η τελευταία πράξη σε ένα καλό θεατρικό έργο. Ωραίο, ε! Λέει, όποιο έργο και αν δούμε, θα διαρματιστούν ένα σωρό γεγονότα. Στο τέλος, το καλό θα είναι νικητής. Και νητρώνεται ο άνθρωπος. Αχ, λέει, μπράβο, νίκησε. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Το τέλος αυτής της ιστορίας που ζει η ανθρωπότητα είναι πως ο Χριστός νίκησε το καλό, νίκησε το καλό. Εσείς που είστε λυπημένοι, σηκώστε, λέει τώρα ο Άγιος Νικόλαος, σηκώστε το κεφάλι. Αυτή η παλιά ιστορία, εσείς που είστε λυπημένοι, μπορεί και στη δική σας, στη δική μας εποχή, να δώσει ξανά ζωή σε πολλές μαραμένες καρδιές. Να το προσέξουμε λίγο, ε. Είναι παρηγοριά σε αυτό που περνάμε. Και να θερμάγει την πίστη πολλών απογοητευμένων ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν πολλές μαραμένες και απογοητευμένες καρδιές στην εποχή μας. Η εποχή μας είναι βαριά και ψυχρή σαν το μολύβι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τόση απογοήτευση κάτω από αυτό το βάρος εξαιτίας αυτής της ψυχρότητας που βασιλεύει. Η εξουσία της τεχνολογίας είναι βαριά και ψυχρή.
Η τεχνολογία απομακρύνει τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Μεταφέρει το κέντρο της αξίας του κόσμου από τον άνθρωπο στις μηχανές. Από το ζωντανό στο άψυχο. Στην εποχή μας, τον καιρό της ειρήνης, η αξία ενός λαού εκτιμάται από τον αριθμό των εργοστασίων. Η αξία ενός λαού εκτιμάται από το πόσα εργοστάσια έχει ο λαός αυτός. Όχι από το τι άνθρωποι είναι και ζουν στην πόλη ή στη χώρα. Από τον αριθμό των ατμομηχανών. Μόνο από τον αριθμό των μηχανών. Αλλά και τον καιρό του πολέμου η δύναμη ενός λαού εκτιμάται από το τεχνολογικό εξοπλισμό. Έχεις όπλα τεχνολογία σύγχρονης, δεν σε πειράζει κανείς. Εκτιμάται λέει, και από τα εργοστάσια, αλλά σε καιρό ειρήνης, σε καιρό πολέμου, από τι όπλα έχεις. Από το πλήθος των όπλων, των κανονιών, των μηχανών και μόνο των μηχανών. Η σύγχρονη τεχνολογία έγινε γιγαντιαία, σαν γιγαντιαία θωρακισμένη στολή, πίσω από την οποία ο άνθρωπος χάνεται. Το έργο σκέπασε το δημιουργό. Ποιος την έκανε τεχνολογία? Ο άνθρωπος. Η τεχνολογία το σκέπασε τον άνθρωπο. Το σκέπασε το δημιουργό. Λέει. Το αντικείμενο επισκίασε τη ζωή. Σκοτίνιασε τη ζωή η μηχανή. Η εσωτερική προσωπική ζωή του ανθρώπου είναι στην εποχή μας παραμελημένη λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Η αστάθεια της εσωτερικής ζωής προκάλεσε και αστάθεια, την αστάθεια της εσωτερικής ζωής. Ό,τι γίνεται έξω, αστάθεια, βαβούρα, ταραχή και μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η αστάθεια της εξωτερικής ζωής προκάλεσε νευρικότητα και παρέλυσε τη θέληση. Έτσι προέκυψαν η απελπισία, η απόγνωση, η αποδοχή πως το κακό νικάει το καλό σε αυτόν τον κόσμο. Μέσα στη τόση απελπισία και νευρικότητα υψώνεται θριαμβευτικά η Εκκλησία του Χριστού ως αιώνια και παντοδύναμη απόδειξη του αντίθετου. Αυτό δεν το πάει πειρασμός κάτω με τίποτα. Δεν του στέκει στο δόντι η Εκκλησία του πειρασμού. Αντί να φάει, τρώγεται από την Εκκλησία ο πειρασμός. Γι' αυτό και τρώγονται αυτοί που κυβερνάνε. Μόνο και μόνο για τον Χριστό. Τίποτα άλλο παραπάνω. Τίποτα άλλο παραπάνω. Ο τεράστιος θόρυβος που προκαλεί η εποχή της τεχνολογίας δεν αφήνει να ακουστεί το κλάμα και ο θρήνος εκείνων που νικήθηκαν από το κακό. Και ο καπνός των εργοστασίων κρύβει τον ήλιο από τους φτωχούς. Αυτό δεν γίνεται. Τα πολλά λεπτά τους κάνουν φτωχούς φτωχότερους. Γύρω μας υπάρχει η αθεία των μεγαλοπόλεων. Η δυσιδαιμονίας, τα εγκλήματα, ο ειδονισμός, η καλοπέραση δηλαδή. Μέσα σε όλα αυτά η Εκκλησία του Χριστού λέει όπως πάντοτε έλεγε και όπως πάντοτε θα λέει, παρόλα που υπάρχουν όλα τα παραπάνω, μου ανήκει να νικήσω εγώ. Να κλείσουμε εδώ πέρα, να ακούσω κανένα σχόλιο και να φύγουμε. Αν μας παίρνει ο χρόνος, φτάνει. Λοιπόν, έχουμε και την υπόλοιπη, την άλλη φορά και κλείνουμε. Αν και, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, μια και το, είναι από τον Άγιο Νικόλαο το Βελιμίρεβιτς, η νίκη του καλού. Πότε ήταν η νίκη του Χριστού. Πότε υπήρξε. Πότε. Ήταν ο Άγιος αυτός τώρα. Τώρα τελευταία είναι. Είναι σχεδόν σύγχρονος, σχεδόν πριν από μερικά χρόνια. Επί κομμουνισμού δηλαδή στη Ρωσία. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Στη Ιουγκοσλαβία. Πότε. Σέρβος. Σέρβος. Ιουγκοσλάβος. Τώρα που τελευταία πέθανε ο Βελιμίρεβιτς. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Είχε ζήσει τα χρόνια πολύ μεγάλος Άγιος. Τη Σοβιετική Ένωση με τον κομμουνισμό για τι. Τι Σοβιετική Ένωση αυτό είναι. Ναι, τον κομμουνισμό. Ναι, ναι, Σοβιετική Ένωση. Τώρα τελευταία. Βλέπετε, ο κομμουνισμός υπήρχε και ύψωνε το αίσθημά του. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και νομίζανε ότι το καλό είναι το αίσθημά του καλό. Αλλά είναι.
ήρθε το πράγμα και το καλό νίκησε το κακό στο τέλος. Το κομμουνισμό, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ευχόμαστε να ξαναείμαστε την άλλη φορά εδώ και όχι μόνο εμείς, αλλά και κάποιοι άλλοι να παραβασιάσουμε. Είμαστε 11 όλοι σήμερα. Τι ώρα, τι ώρα. Ζήκα, εντάξει. Ίδια ώρα, ίδια ώρα. Ένας ο Χριστός γαμπή. Ίδια ώρα, εντάξει, ίδια ώρα. Είναι μια φορά ακόμη. Την άλλη, την παραπέρα θα αλλάξουμε. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Πάτερ ημών, της ουρανής, ευχαριστώ το όνομά σου, ευχαριστώ τη βασιλεία σου, ευχαριστώ το όνομά σου, στον παρόν και της γης, τον άρτο ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σύνορο, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους υπηρέτες ημών, και μη εισενέγησι ημάς εις αρχόμων, αλλά ρίσει ημάς εις αρχόμων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Αμήν. Να πάμε στον καλό. Ευχαριστώ τον Παρή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, εγώ ευχαριστώ πολύ. Βασιλάκη, θα έρθεις. Λοιπόν. Πιάσε τον λοιπόν στη θέση του. Στη θέση του. Πιάσω. Εκεί ήταν.